Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μεγαλώνουν και πληθαίνουν οι αλυσίδες μετάδοσης. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε. Και μάλιστα έχουν χτυπήσει και δύο πολύ κρίσιμα σημεία, μέτωπα. Το ένα είναι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, και το άλλο είναι τα σχολεία, κύριε Τσιούτη. Ναι, ισχύει. Δυστυχώς ταυτόχρονα είδαμε πολλαπλές σειροές κρουσμάτων σε διαφορετικούς χώρους, όπως σωστά είπατε, οι οποίες μάλλον κάποιες από αυτές μεγαλώσαν αρκετά, δηλαδή έτσι φαίνεται ότι υπάρχουν αλυσίδες μετάδοση με δευτερογενή, όπως λέμε, περιστατικά, δηλαδή δεν περιοριστήκαν στις στενές επαφές, στις ενδοοικογενειακές ή μέσα στον χώρο εργασίας, βγήκαν, ξέφυγαν δηλαδή και εκτός από αυτό. Και γι' αυτό τέθηκαν αυτά τα έκτακτα μέτρα τόσο στην επαρχία Λάρνακας, όσο και εντάξει σε επίπεδο χώρας με τις υπενθυμίσεις, με την ενημέρωση, με την ενίσχυση των δειγματοληπτικών ελέγχων. Αυτό λοιπόν, ναι, μας ανησυχεί κάπως, μας θορυβεί, γιατί έγινε μέσα σε πολύ μικρές μέρες και είναι ουσιαστικά ο βασικός λόγος για τον οποίο σε πολλές χώρες στο εξωτερικό η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου. Μπορεί δηλαδή να ξεφύγει εκτός ελέγχου πολύ γρήγορα, να ξεφύγει ας πούμε από τους αποδεχτούς επιδημιολογικούς δείχτες και αυτό να οδηγήσει σε συνεχή μετάδοση εντός της κοινότητας. Και αυτό είναι αυτό που θέλουμε εμείς να προλάβουμε, να αναχαιτήσουμε, δηλαδή να εντοπιστούν αυτές οι αλυσίδες, να αποτυπωθεί καλά η έκτασή τους, να περιοριστούν τα άτομα που εμπλέκονται, είτε είναι θετικά περιστατικά, είτε είναι επαφές των περιστατικών αυτών, ούτως ώστε να αρχίσουν και πάλι να σβήνουν σιγά σιγά. Ναι, αυτό προλαβαίνουμε, κύριε Τσιούτη, ή η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει? Νομίζω ότι το προλαβαίνουμε. Πρώτερη εμπειρία αυτό έδειξε στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει τέτοια χαρακτηριστικά και έχει ήδη αυτές όλες τις λειτουργίες και τα πρωτόκολλα σε θέση που έδειξαν και προηγουμένως ότι μπορούν αρκετά γρήγορα να οδηγήσουν στον έλεγχο. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, χρειάζεται και ατομική ευθύνη από τον καθένα, είτε να προστατεύσει τον εαυτό του, είτε να προστατεύσει την επιχείρηση του, τον χώρο του. Και επίσης χρειάζεται σε επίπεδο συμπεριφοράς, αν θέλετε, και ψυχολογίας, να καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση θα παραμείνει για πολύ καιρό. Μπράβο. Δεν και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Επειδή βλέπουμε και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα να αρχίσουν να σκέφτονται και ο δημόσιος διάλογος σιγά σιγά να εμβολιάζεται με το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown. Πότε θα αρχίσουμε εμείς να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο? Από ποιο σημείο και μετά? Είναι ο αριθμός των κρουσμάτων που θα χτυπήσει στο συναγερμό? Είναι μετάδοση? Σας βλέπω χαμογελάτε προφανώς. Γιατί ελπίζω να μην φτάσουμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Όλοι το ελπίζουμε αυτό, κύριε Τσιούτη, αλλά επειδή η πολιτεία και ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και όπως γνωρίζουμε, δεν είναι εύκολο να κλείσεις για δεύτερη φορά μια ολόκληρη κοινωνία μέσα στα σπίτια της. Ακριβώς. Δεν το έχουν κάνει πολλές χώρες ξανά. Το κάνει το Ισραήλ, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ σε οικονομικό και ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό πλέον το ξέρουμε. Τις επιδράσεις του lockdown σε πάρα πολλά επίπεδα και θέλουμε να τις αποφύγουμε. Κάποιες χώρες, ναι, βάζουν τοπικά lockdown σε περιοχές που έχουν ξεφύγει του ελέγχου. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι πολύ μεγάλες, με μεγάλους πληθυσμούς, με πάρα πολλές συνθήκες συνωστισμού που ευνοούν την ουσιαστικά έχουν συνθήκες υπερμετάδοσης, υπερδιασκορπισμού. Αυτά ευτυχώς στην Κύπρο δεν υπάρχουν. Οι ευκαιρίες αυτές υπερδιασκορπισμού, δηλαδή το super spreading, είναι πολύ περιορισμένες στην Κύπρο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα το οποίο εκμεταλλευόμαστε και συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, και όριο στον μέγιστο αριθμό ατόμων, και αυτό θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, γιατί από κάτι τέτοια είναι που βλέπεις ξαφνικά σε μία μέρα να έχεις διψήφιο αριθμό περιστατικών και να μην μπορείς εκεί να το ελέγξεις. Οπότε το ενδεχόμενο του lockdown δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Είδατε ότι είχαμε πρόβλημα, για παράδειγμα, στη Λεμεσό τον Ιούλιο, στη Λάρνακα τώρα, και δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Γιατί σας λέω και τα χαρακτηριστικά της Κύπρου δεν είναι τέτοια. Δηλαδή υπάρχει τεράστια μετακίνηση μεταξύ των επαρχιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται καθημερινά για την εργασία τους ή για άλλους λόγους. Άρα το μικρό μέγεθος της χώρας και ο μικρός πληθυσμός μπορεί να αποβούν και σωτήρια σε αυτήν την περίπτωση? Νομίζω ότι αποβαίνουν σωτήρια κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Επίσης το γεγονός ότι δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ. Το γεγονός ότι δεν έχουμε χώρους μεγάλων συναθρήσεων, έτσι, της τάξης των εκατοντάδων ή χιλιάδων ατόμων. Οπότε και εκεί δεν μπορεί σε μία εκδήλωση, για παράδειγμα, να μεταδοθεί τόσο πολύ. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλα εργοστάσια,
όπως σε άλλες χώρες, γιατί έχουμε δει πολλές επιδημίες σε εργοστάσια. Το είδαμε και στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε έχουμε κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Επίσης, να τονίσω, γιατί γίνεται και μια συζήτηση για τα ταξίδια. Ο Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες που έχει τόσο αυστηρά επιδημιολογικά κριτήρια και τόσο αναλυτική κατηγοριοποίηση του χώρου του εξωτερικού. Mm-hmm. Οπότε, όσοι αντιδρούν λίγο σε αυτό, πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό, ότι ναι, μεν άνοιξαν τα αεροδρόμια για πάρα πολλούς λόγους, αλλά από την άλλη, οι κινήσεις που γίνονται και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μας κατατάσσουν στις πρώτες χώρες στον κόσμο σε αυστηρότητα και έτσι, ναι, και με βάση και τα επιδημιολογικά δεδομένα των ημερών, στην πλειοψηφία τους τα κρούσματα είναι εγχώριες λοιμώξεις, κύριε Τσιούτη. Να σας ρωτήσω ακόμη κάτι. Είμαι σίγουρη ότι έχω την πεποίθηση ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο χειμώνας ο οποίος καταφθάνει. Ναι. Θα έχουμε και τη γρήπη. Πώς διαχωρίζουμε τη γρήπη από τον κορονοϊό? Τα συμπτώματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Σωστά. Βασικά έχουμε τέσσερις οντότητες να ξεχωρίσουμε και εντάξει, τελευταία έχουμε γράψει και αρκετά δημοσιεύματα πάνω σε αυτό. Οι τέσσερις οντότητες είναι ο κορονοϊός, η γρήπη, η κλασική εποχιακή γρήπη που οφείλεται στον ιό της γρήπης, το κοινό κρυολόγημα, το συνάχι, αυτό που καμιά φορά στην καθομιλουμένη λέμε γρήπη, αλλά δεν είναι γρήπη, και οι αλλεργίες. Μην ξεχνάμε και τις περιβαλλοντικές αλλεργίες που έχουμε στην Κύπρο πάρα πολύ συχνά, λόγω της σκόνης, λόγω της υγρασίας, λόγω του κλίματος. Όλα αυτά μεταξύ τους έχουν λεπτές διαφορές. Ένας κλινικός γιατρός μπορεί να τα ξεχωρίσει. Μπορεί να τα ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό, έτσι, γιατί το 100% δεν υπάρχει στην ιατρική. Σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ξεχωρίσει λίγο τα κλινικά σημεία μεταξύ τους και να συνδυάσει μαζί με το ιστορικό. Δηλαδή, πρόσφατο ταξίδι, στενές επαφές, άτομο υψηλού κινδύνου, εμβολιασμός για την γρήπη. Κάποιος λοιπόν που έχει εμβολιαστεί για την γρήπη έχει χαμηλότερη πιθανότητα να έχει γρήπη. Οι κλινικές διαφορές είναι λεπτές. Για παράδειγμα, η γρήπη συνήθως μπαίνει έτσι απότομα, παιδιά έχει τους πόνους, κακουχία, έτσι, ο άλλος νιώθει σαν να το έχει πέρασει φορτηγό από πάνω του, πυρετό πάνω από 38, βήχας ο οποίος μπορεί να γίνει και παραγωγικός, ενώ ο κορονοϊός πολλές φορές ξεκινάει λίγο πιο ύπουλα, με χαμηλό πυρετό, ναι, μπαίνουν σιγά σιγά οι μυαλγίες, ο βήχας είναι ξηρός. Μάλιστα. Και το 30% ή 40% έχει και γαστεντερικά ενοχλήματα στον κορονοϊό. Άρα θεωρούμε πάντως ότι επειδή ο τρόπος μετάδοσης της γρήπης και αυτών των ασθενειών είναι παρόμοιος με τον κορονοϊό, αν προσέχουμε για το ένα, γλιτώνουμε και το άλλο. Πολύ σωστά, και φάνηκε και στο νότιο ημισφαίριο αυτό, έτσι. Που η εποχιακή γρήπη ξεκινάει τον Απρίλιο και είδαμε και μια δραματικά μειωμένη συχνότητα της γρήπης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ακριβώς οφείλεται, μάλιστα, όπως είπατε, στα κοινά μέτρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Θα είμαστε σε επαφή βεβαίως για να δείτε τις επόμενες ημέρες. Ο κορονοϊός δεν τελειώνει και προφανώς αυτό το κοκτέιλ ασθενειών